Βγαίνω όμως για το κακό και το μισθό, έφερα που χωρίσουμε μαζί. Και τις απεργίες δυσκόλεψα και δεν ξέρω φαρτικότητες έβγαλα για σένα. Έφυγε. Και πιστεύεις, κοριτσάκι μου, ότι όλα αυτά είναι αρκετά για να ταΐσω μια χούφτα κακομύριδες βιομήχανους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και ξενοδόχους. Ξέρεις πόσες ανάγκες έχουν τα καημένα τα παιδιά τους. Κατανοώ, Άρχοντα, αλλά να σου θυμίσω μια μικρή λεπτομέρεια. Για πες και γρήγορα, γιατί έχω μια καούρα από τη δίαιτα που κάνω και που πρέπει να φάω το πιτακαδιανό μου. Αφέτη πορτοφρονεμένη να έχεις πάντα καλή όρεξη. Αλλά να σου θυμίσω ότι πριν από 2 μήνες έδωσε στη θέση του υπαταφυλλήνου διευθυντήρου το φίλο μου τον Γιάννη, τον Βρούτσι. Ναι. Για να περίμενε εκεί πέρα εσύ. Μη φύγεις. Γιαννάκη! Πού είσαι, ρε Βρούτσι! Αφεντικό, εδώ είμαι, έφτασα. Πού είσαι εσύ, ρε! Δεν άκουσες που φωνάζω τόση ώρα. Έφτασα, μάστερ. Έκανα κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις σε ένα τελευταίο νομοσχέδιο και ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι πλήξεις. Ασέ ρε τα καχανιτά και λέγε τι θα γίνει με αυτά τα 4 πράγματα που έχω ζητήσει. Το εφάκι από εκεί έφτασε μέχρι τα 6. Εσύ, τι γίνεται, προχωράμε ή όχι. Προχωράμε αφεντικό και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ξέρεις ότι εγώ πάντα ήμουνα ο πιο καλός μαθητής. Ξέρεις, ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Άσε ρε τα σάπια ρε και λέγε λεπτομέρειες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τα έχω ετοιμάσει όλα. Έχω ρυθμίσει το νομοσχέδιο για τις απολύσεις, για τα εργοδιαφικά, αλλά μυστικά, το καλύτερο νομοσχέδιο το ετοιμάζω τώρα. Για πες ρε καμιά λεπτομέρεια, γιατί αρχίζει να μου ανεβαίνει η όρεξη. Μου φαίνεται θα φάω και μπράτς. Λοιπόν, αφεντικό, κρατήσου. Απεργίες, τέλος. Συλλογικές συμβάσεις, συντάξεις, τέλος. Το καλύτερο, σου το πω για το φινάλε. Συμπτικάτα, τέλος. Πώς το πεις αυτό, ρε. Ναι. Συνδικά τα τέλος! Ναι. Πώς ρε χαμένε θα τα κάνεις εσύ αυτά. Την άλλη φορά που σε είχα υπουργό, μπήκανε μέσα τα συνδικάτα και οι πανδίτες και έκλαξες μπέτες. Ένα σκασμό λεφτά εδώ για να κάνω το Υπουργείο σου φρούριο για να σε προστατεύσω κακομοίρη ή το ξέχασες. Αφεντικό, έχω καταπληκτική λύση, ναι. Θα το κάνουν αυτό οι καλύτεροι σου, οι πιο πιστοί σου φίλοι. Κυρία Χαϊρεπούρτα, λέγε ρε και με έσκασες. Τελείωνε μωρέ και έχω δουλειά και πεινάω κιόλας. Περίμενε να τους φωνάξω. Γιάννη. Πώς κατάτησε έτσι ο Παναγόπουλος. Τι είπε όλα αυτή. Αφεντικό, εσύ δεν έλεγες ότι πρέπει να τα λαβερίζετε με τους εργάτους, ξέρεις. Καλησπέρα, πως ο Θεός και ακόμη χρόνια από τους εργάτες είναι να δίνει σε σένα. Καλώς τον καλό μου φίλο. Πού είσαι εσύ ρε παλικάρι. Μετά τις διακοπούλες που έκανες σε Καλαμάτα και σε Ρόδο, πληρωμένες, εξαφανίστηκες, ε. Τι μου φαίνεται. Εδώ είμαι, αρχηγέ. Απλά ξεκουραζόμουν και τώρα και δουλειά από τα φαινάκια την πάρτιση. Πες ρε! Όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσο εσύ θα δίνεις μπανάνες, τόσο οι μαϊμούδες προεκλασιάζονται. Τα σωματεία τα έχω γεμίσει μαϊμούδες. Ενέκη, λεφτά υπάρχουν κάρκα. Μπανάνες κάρκα. Με το τσουβάλι να φάει και η κότη. Εσύ, δουλειά θα κάνεις, τζαμπακόπος. Τελειωμένη κατάσταση. Δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Να, άστρο να σου πει τα παιδιά, τα άλλα παιδιά. Ο Βασιλόπουλος,
ο κ. Τσουλούκης και ο Καρυλιογόπουλος. Παιδιά, 300 ευρώ είναι εργαζόμενοι και πολλά τους είναι. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο, ρε, παιδιά! Αλλά με το πάμε, ρε. Με το πάμε και τα συνδικέτα του τι θα κάνουμε, ρε. Συνεδρίο θα κάνουμε με μαϊμούδιες και νατούς. Στο ζεύγι ποτασόμαστε για να έχουμε τους στόχους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Τον εργατόν υπάλλη πρέπει να σοπάσει. Αφέντη!